Ρωσία. Λίγο πριν συμβεί αυτό, είχα πάει σε ένα κέντρο εργασίας και με κάλεσαν να πάω στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ να μελετήσω ρωσικά ως ενήλικος μαθητής. Ήμουν 53 χρονών τότε. Γιατί εγώ, ένας αγρότης, λάτρης των ανοιχτών χώρων, να θέλω να μελετήσω ρωσικά? Ήμουν απελπισμένος. Ήμουν άστεγος, άνεργος, χωρίς αγάπη και μόνος για πολύ καιρό και αναζητούσα απελπισμένα μια κατεύθυνση. Κάπου να διοχετευτώ, να μην περιπλανιέμαι άσκοπα. Οπότε ήμουν ευγνώμων όταν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Η μητέρα μου ήταν Ρωσίδα, όπως ανέφερα, γεννημένη πριν την Επανάσταση, το 1904, στη Σιβηρία. Η οικογένειά της διασκορπίστηκε και βρέθηκε πρόσφυγας στην Αγγλία στην ύστερη εφηβεία της. Δεν ήξερε αγγλικά. Είχε δύσκολη ζωή μέχρι που γνώρισε και παντρεύτηκε από τον μπαμπά. Τέλος πάντων, πάντα ένιωθα ότι δεν ήμουν Άγγλος, ότι δεν τέριαζα με τους άλλους. Υποθέτω γι' αυτό ένιωθα πιο άνετα στη φύση παρά με άλλους ανθρώπους. Το σχολείο προσπάθησε να με κάνει Άγγλο και δεν τα κατάφερε. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω ή να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο και δεν ήξερα γιατί. Υποθέτω πως μου δημιούργησε μια αίσθηση ενοχής και αποτυχίας σ' όλη μου την ζωή, γιατί ένιωθα διαφορετικός, ότι δεν άνοικα. Μα όταν άρχισα να μελετώ τα ρωσικά, με αδιόρατους τρόπους στην αρχή, έμοιαζαν κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους μέσα μου. Ακόμη και οι εικόνες στα βιβλία της γλώσσας σαν να άγγιζαν την καρδιά μου. Παρεπιπτόντως, η μητέρα δεν μας έμαθε ποτέ ρωσικά, γιατί είχε τραυματιστεί βαθιά από τις φοβερές εμπειρίες της ως νεαρή γυναίκα. Ήθελε να μας προστατέψει. Δεν ήθελε να επομιστούμε το βάρος των φρικτών γεγονότων που συνέβησαν στη Ρωσία. Αλλά, ειδικά καθώς μεγάλωνα, ήθελα να μάθω όλο και περισσότερα. Και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, διψούσα να ανακαλύψω όσα μπορούσα για την καταγωγή μου. Αργότερα πήγα στη Ρωσία. Έφτασα εκεί στο τέλος της Περεστρόικα. Το σιδηρούν παραπέτασμα είχε μόλις πέσει και βρέθηκα σε μια μικρή πόλη της ρωσικής επαρχίας. Ήμουν κάτι πρωτόγνωρο. Ήμουν ο πρώτος Άγγλος που οι περισσότεροι είχαν δει. Τα παιδιά ήθελαν να μάθουν αγγλικά, οπότε βρέθηκα να διδάσκω σε σχολεία. Δεν είχα ξαναδιδάξει. Δεν είχα εμπειρία με παιδιά, αλλά δεν ήταν δύσκολο. Τα αγαπούσα. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να μιλάω αγγλικά. Πριν από αυτά, περνώντας μια μακρά περίοδο κατάθλιψης, όντας πολύ άσχολος και έχοντας κάτι άλλο να σκέφτομαι στο πανεπιστήμιο, την ξεπέρασα. Όταν πήγα στη Ρωσία, ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, γιατί γνώριζα ελάχιστα τη γλώσσα. Ήμουν μόνος και δεν είχα κάπου να ζήσω. Αλλά τελικά προσαρμόστηκα και την αγάπησα. Την αγαπούσα ακόμα και όταν ήμουν χαμένος και μόνος. Θυμάμαι μια παγωμένη, μίζερη μέρα να στέκομαι με ένα άθλιο κρυολόγημα σε μια ουρά λεωφορείου, όπου οι άνθρωποι κουλουριάζονταν στα παλτά τους. Και ένιωθα τέτοια ευτυχία, γιατί ήξερα πως βρισκόμουν ανάμεσα στους ανθρώπους μου. Ήταν άνθρωποι που σκέφτονταν και ένιωθαν σαν εμένα. Δεν ήμουν πια μόνος.
ήμουν με τον λαό μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι σήμαινε για μένα αυτό. Ήταν ένα ταξίδι μεγάλων ανακαλύψεων. Η λέξη έρωτας δεν είναι ικανή να το περιγράψει. Αυτό αφορούσε την ανθρώπινη διάσταση. Οπότε ήταν μεν σημαντικό για τη διάσταση της προσωπικότητάς μου, αλλά ήταν μηδαμινό επακόλουθο σε σύγκριση με την πνευματική εργασία. Υποθέτω την εποχή εκείνη την πνευματική εργασία την είχα αφήσει στο υπόβαθρο. Είχα απορροφηθεί στην ανακάλυψη της Ρωσίας. Στην αρχή οι ρωσικές εκκλησίες έμοιαζαν πολύ περίεργες και ξένες. Είναι αρκετά διαφορετικές από την εκκλησία της Αγγλίας, τουλάχιστον στο πώς παρουσιάζονται. Και έπρεπε να μάθω μια άλλη γλώσσα, ούτε καν τα κανονικά ρωσικά, αλλά μια παλιά εκκλησιαστική σλαβωμική για να διαβάσω τις προσευχές. Αλλά επέμενα και τα κατάφερα, διαβάζοντας αρχικά κάτι απλά παιδικά βιβλία. Ήταν σαν να ανακαλύπτω ξανά τον χριστιανισμό, για πρώτη φορά με μια πολύ βαθύτερη νοηματοδότηση. Αυτό που μου συνέβη ήταν μια επέκταση του υπόβαθρου. Η πνευματική εργασία δεν αυξήθηκε ούτε βελτιώθηκε αισθητά. Αλλά, μια παρένθεση εδώ, τα χρόνια που άρχισα να διαλογίζομαι, η Εκκλησία το αντιμετώπιζε με καχυποψία και σε κάποιο βαθμό το κάνει ακόμη. Νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας νιώθουν άβολα απέναντι στον διαλογισμό. Ακόμη και εδώ, στην Εκκλησία του Bakewell, ήταν κάτι που δεν κατανοούν. Κάθομαι με τα μάτια κλειστά και σκέφτονται. Μα τι στο καλό κάνει, γιατί δεν κάνει κάτι. Μα όταν πήγα στη Ρωσία και άρχισα να μελετώ την Ορθοδοξία, κατάλαβα ότι αυτό που ονομάζεται η προσευχή του Ιησού, που είναι η Ορθόδοξη εκδοχή του διαλογισμού, είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι της Ορθόδοξης παράδοσης. Κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού, για τρεις γενιές, ο χριστιανισμός ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τη Ρωσία. Είχαν διωγμό επί τρεις γενιές. Το 99% των εκκλησιών έκλεισαν, βεβηλώθηκαν ή καταστράφηκαν. Εκατομμύρια χριστιανοί έγιναν μάρτυρες. Είδαμε τα ίδια μου τα μάτια τη θαυματουργή ανάσταση της πίστης στη Ρωσία. Ήμουν εκεί όταν ξεκινούσε. Και η ανακάλυψη αυτής της παράδοσης της εσωτερικής προσευχής σήμαινε τόσο πολλά για μένα. Γιατί δεν ήμουν πλέον εξόριστος από την πίστη με την οποία είχα ανατραφεί. Έφερε τον χριστιανισμό και τον διαλογισμό μαζί.